Το τελευταίο διάστημα, συνάδελφοι, έχουμε δωρητηθεί γιατί κάθε μέρα έχουμε και ένα ατύχημα. Κάθε μέρα. Και χτες είχαμε. Και πάλι πήγαμε να το κουκουλώσουμε στο Μισάο. Δούλευε το πλήρωμα παράνομα στο Όλυμπους, στο Λεωμόλο. Δουλεύαμε συνάδελφοι κάτω, είχαμε ανοίξει το Παρκαρίζο. Μια μανούβρα έκανε από παγαλάκι που είχαν μέσα, έπεσε το παγαλάκι 100 κιλά πάνω στο συνάδελφο. Το πήρε ξόφαντσα και του άνοιξε το κεφάλι. Για χιλιοστά, δεν θα μιλάγαμε για τέτοιο πράγμα τώρα. Κι όμως, για ήταν το πρώτο μέλημά τους, όχι ο συνάδελφος που μπορούσε κάτω, να βγάλει το παγαλάκι έξω, να μην τους πάρει με χαμπάρι, τι κάνανε αυτοί. Και ξαναλέω παράδειγμα δούμε το πλοίο. Μας φέρανε ένα χαρτί συνάδελφε, τα στείλανε σε όλα τα λιμενάρχεια, επειδή στο ίδιο πλοίο, πριν από μια εβδομάδα είχαμε κι άλλο ατύχημα, έσπασε ένα μοντέλο και έφυγε από την καλοκαιρία ένα συνάδελφο. Το οποίο τι λέει, στο όνομα της ανάπτυξης συνάδελφε, την οποία επικλίνουν σε όλες τις πτώσεις. Η ανάπτυξη. Για αυτή την ανάπτυξη μιλάμε. Και συνάδελφοι, για να μην μασάμε τα λόγια μας, πρέπει να το πληρώσουνε και στις εκλογές. Δεν μπορεί να στηρίζουμε, ρε συνάδελφοι, ανθρώπους οι οποίοι μας λένε ότι θα δουλεύετε παίζοντας και όλα γράμματα της ζωής σας και να δίνουμε εμείς τη μάχη σε κάθε χώρο δουλειάς και να δούμε, να γυρίζουμε, να βουλώσουμε μια τρύπα και να ανοίγουνε 10 από πίσω και να μην ξέρεις που να πρωτοπάς και να σε απειλούν και από πάνω. Είναι ζήτημα, συνάδελφοι, που πρέπει να το λύσουμε όλοι μαζί. Το αν θα πάει κάποιος ως πίσω στην οικογένειά του δεν αφορά ούτε τον πρόεδρο, ούτε τον γραμματέα, ούτε είναι προσωπική υπόθεση κανενός. Ολονόν μας είναι και ας λένε τι πάει να πει, προσέχω. Τι προσέχεις, και ο άλλος πρόσεχε εδώ. Σου Χαλκίδη, στον Άτλα, συγγνώμη, μέσα. Πρόσεχε. Τι ανακαλύψαμε, ακόμα το ψάχνουμε. Στην καλωσιά, σε κάποια μανούβρα που έκανε ένα φυγείο, ένα φορτηγό, στο σημείο που έπεσε από κάτω, από το 12 μέτρο και έχει τα 4 που λένε ψέματα. Ένα φορτηγό που έκανε πίσω, είχε πάρει μια κολόνα, την είχε πάσει μέσα. Στην καλωσιά πάλι ήταν δεμένη, όταν πήγε ο άνθρωπος προσεκτικά να ξεσκαλώσει, στην καλωσιά έτσι έφυγε. Μάλλον όπως δείχνουν τα πράγματα. Πρόσεχε! Δεν υπάρχει προσέχω. Τι προσέχω. Αν άλλος έχει πιστοποιητικό, όπως έχουμε βρει πολλές φορές στο παρελθόν, ψεύτικο, gas free, ο εργαζόμενος μπαίνει ήσυχος ότι δουλεύει σε ένα καθαρό περιβάλλον, ότι έχει ελεγχθεί. Άμα είναι μαϊμού το πιστοποιητικό, τι πάνε να μην προσέχουν. Αν επιέζονται μέχρι σήμερα, συνάδελφοι, είναι το πιο, αν θέλετε, ακραίο, το πιο βρώμικο που έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Αρνούνται να φτιάξουν έναν απλό μηχανισμό, δύο υπάλληλους κρατικούς, επανελέγχου του gas free, να πηγαίνει να ελέγχει στα καράβια αν τα πιστοποιητικά είναι γνήσια ή όχι. Τόσο απλό. Γιατί στα ατυχήματα τα περισσότερα που γίνανε εκρήξεις δεν είναι ότι δουλεύανε οι συνάδελφοι χωρίς τα gas free. Δουλεύανε με gas free που ήταν μαϊμού. Είναι στο χέρι μας να απαιτήσουμε ακόμα πιο μαχητικά να γυρνάμε το μεσημέρια στις οικογένειές μας, στα σπίτια μας, σόι και αυλαβείς. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει με τη ζωή στις δικές μας. Όσο αφορά και για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και όσο αφορά και με τα μεροκάματα. Όταν ένας συνάδελφος πηγαίνει με χαμηλότερα μεροκάματα για δουλειά, από ό,τι λέει η σύμβαση, το μόνο που προσφέρει είναι φθηνό κρέας. Και δημιουργεί μια κατάσταση να πηγαίνει κάποιος άλλος για πιο φθηνά. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό υπάρχει σύμβαση, γι' αυτό πρέπει να εκτηρήσουμε. Συμμετέχουμε και εμείς την επόμενη Πέμπτη στη στάση εργασίας 12 η ώρα με πάυση εργασιών και κινητοποίηση στη Πουλή με το δικό μας μπλοκ και εκεί πέρα να απαιτήσουμε ακόμα πιο μαχητικά και πιο δυναμικά τις ζωές μας και την αξιοπρέπειά μας.